Κυρία Βαρελά, να ξεκινήσουμε λίγο με εσάς, γιατί αυτή τη στιγμή διαβάζουμε για θηρίδες που πήγαν και ανοίχτηκαν. Αυτό νομικά μπορεί να γίνει? Δηλαδή, όταν είναι σε εξέλιξη μια έρευνα, επιτρέπεται να πάει κάποιος να ανοίξει μια θηρίδα? Κοιτάξτε, είναι σίγουρα μια ύποπτη κίνηση αυτή που έγινε. Από τη στιγμή που είχε αναλάβει το κλιμάκιο της οικονομικής αστυνομίας, κανονικά δεν θα έπρεπε να σταματήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα, οπότε ενδεχομένως να ζητηθούν και ποινικές ευθύνες ως προς αυτή την ενέργεια. Σημασία έχει ότι άλλαξε η διοίκηση της δομής, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και έγινε με αφορμή και το νομοσχέδιο αυτό που άλλαξε τους κανονισμούς που τίθενται πλέον στις δομές φιλοξενίας παιδιών. Αν δεν είχε αλλάξει οι κανονισμοί, αν δεν είχε υπάρξει τέτοια αλλαγή, δεν θα μπορούσε να αλλάξει η διοίκηση, και αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία της δομής, διότι μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν παιδιά ακόμα εκεί. Και θα υπάρχουν. Και πρέπει να υπάρξει και απρόσκοπτη έρευνα ως προς τις μαρτυρικές καταθέσεις, για να μπορούν όλα, ενδεχομένως και τα παιδιά, να πάνε και να καταθέσουν αυτά τα οποία βίωσαν. Επειδή ξεκινήσαμε αυτό το θέμα με τη θηρίδα, το οποίο είναι σημαντικό, γιατί χτυπάει και στα αυτιά πάρα πολύ, γιατί σου λέει, όταν ακούει ο άλλος μια δομή που επιτελεί κοινωνικό έργο, σου λέει, επιτελείς κοινωνικό έργο, έχεις και θηρίδα. Πληροφορίες λένε ότι αυτές οι δύο θηρίδες, ή τουλάχιστον η μία αυτή που έγινε γνωστή μέσω των έργων του Βασίλη Λαυρόπουλου, ανήκει στην Κιβωτό. Δηλαδή, μία ΜΚΟ έχει Κιβωτό, δεν είναι ονομαστική στο όνομα Σκιαδί μας. Είναι ονομαστική στο όνομα της Πρεσβυτέρας. Έχω άλλη εικόνα. Έχω άλλη εικόνα, αλλά ή μία ή η άλλη. Τι μπορεί να γίνει εκεί πέρα? Θα μπορούσε η οικονομική αστυνομία να δεσμεύσει τη θηρίδα από την αρχή? Ελέγχονται τα πάντα. Ναι, δεν θα μπορούσε όμως από την αρχή να πατήσει το κουμπί? Εισρωές, εκροές των χρημάτων ελέγχονται. Η νομιμότητα όλων αυτών των καταθέσεων, των χρηματικών ποσών. Αν η διαχείριση αυτή των ποσών, των οικονομικών όλων αυτών των καταστάσεων ήταν στο πλαίσιο της νομιμότητας είτε όχι, αυτό θα δοθεί ένα πόρισμα, και το πόρισμα αυτό, το οποίο εάν έχει ενδείξεις και ποινικό ενδιαφέρον, θα δοθεί στην εισαγγελία ώστε να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις. Δεν μπορώ να γνωρίζω κι εγώ τώρα συγκεκριμένα τα στοιχεία. Φυσικά αυτά τα ξέρει το κλιμάκιο της οικονομικής αστυνομίας που διερευνά την υπόθεση. Σημασία έχει να πούμε ότι όλες αυτές οι καταγγελίες τώρα πρέπει να έρθουν στο φως, και όπως βλέπουμε και ανοίγει τώρα ο σκός του αιώλου και για άλλες δομές φιλοξενίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε, ότι έχουν αλλάξει και πάρα πολλά σημεία ως προς τη δικαιοσύνη, δηλαδή την αυστηριοποίηση των ποινών σε σχέση με αδικήματα που αφορούν τους ανηλίκους. Δηλαδή, έχει αλλάξει το όριο της παραγραφής ως προς την καταγγελία αδικημάτων που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση. Δηλαδή, πλέον το όριο παραγραφής των ανηλίκων που μπορούν να καταθέσουν για οτιδήποτε έχουν βιώσει στο παρελθόν ξεκινάει από τα 19 τους χρόνια για τα πλημελήματα και από τα 21 Μάλιστα. για τα κακουργήματα. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό στην πρώτη τοποθέτησή σας, ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά που είναι μάρτυρες θα μπορέσουν να πάνε να μιλήσουν. Γι' αυτό έχουμε και την κυρία Κουτσούκου κοντά μας. Να μας πείτε, κυρία Κουτσούκου, πόσο εύκολο τώρα είναι με όλη αυτή τη δημοσιότητα. Βλέπουμε τη μία πλευρά να αναιρεί την άλλη. Βλέπουμε τηλεοπτικούς τσακωμούς. Και στη μέση είναι παιδιά τα οποία έχουν πάει και έχουν καταγγείλει ότι έχουν κακοποιηθεί είτε σωματικά, είτε ψυχικά, είτε σεξουαλικά. Ναι. Όντως, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό που θέλω λίγο να διευκρινιστεί είναι ότι έχουν καταθέσει τόσο ενήλικες αλλά και ανήλικα παιδιά τώρα. Ναι. Έχουμε και ανήλικα. Ναι. Για τα ανήλικα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ακριβώς επικρατεί το συναίσθημα του φόβου και της ανασφάλειας. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που μίλησα, που είναι ένα τόσο σημαντικό βήμα, πάει να πει ότι υπάρχουν άνθρωποι δίπλα τους που μπόρεσαν να αισθανθούν ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ότι κατάφεραν μετά από
αυτά που βίωσαν, να βρουν τη δύναμη να στηριχτούν κάπου για να μπορέσουν να μιλήσουν. Παιδιά, ξέρετε, που βρίσκονται σε αυτές τις δομές, δεν νομίζω ότι λέω κάτι καινούριο βέβαια, είναι παιδιά που είναι ήδη τραυματισμένα. Έχουν ήδη βιώσει έναν, δύο περισσότερους αποχωρισμούς, βία, στερήσεις. Οπότε μπαίνοντας σε μία δομή, σίγουρα κουβαλάουν το δικό τους τραύμα ήδη. Όταν επανατραυματίζονται, αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο πια, τα κλείνει πάρα πολύ ή τέλος πάντων τα κάνει να αποφασίσουν ότι κάπως έτσι είναι η ζωή τελικά. Εφόσον και εκεί που ήμουν έτσι ήταν και εδώ που ήρθα συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο, τότε κλειδώνει η προσωπικότητα και έτσι πάει. Οπότε το να μιλήσουν είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρωτίστως σημαίνει ότι κατάλαβαν ότι αυτό δεν είναι το αποδεκτό, δεν είναι το σωστό. Άρα υπήρξαν δίπλα τους άνθρωποι οι οποίοι τους είπαν «Ξέρεις κάτι, υπάρχει και κάτι άλλο». Και αφού μπόρεσαν να το ανοίξουν, αυτό είναι ένα κομμάτι επανόρθωσης, αν θέλετε. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα τώρα, αυτά τα παιδιά σίγουρα θα χρειαστούν δίπλα τους αυτούς τους ανθρώπους που μπόρεσαν να αισθανθούν την ασφάλεια, αλλά και πλαίσια τα οποία είναι ασφαλή. Εδώ τώρα είναι το επίφοβο. Ποιο θα είναι το καινούργιο πλαίσιο, ποια θα είναι τα νέα άτομα που θα απαρτήσουν την πραγματικότητά τους, πόσο ασφαλή θα αυτό μάθουν νομίζω να αισθάνονται από εδώ και πέρα. Για την ώρα συνεχίζει η δομή κανονικά και μάλλον και μάλιστα καμακάρι να έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι επαγγελματίες δίπλα τους, όχι ηλεκτρολόγους ψυκτικούς που τους βαφτίζανε. Εμείς αυτό που θέλουμε παιδαγωγούς. Να ελπίζουμε είναι ότι θα φτάσουμε στο κόκαλο η έρευνα. Πριν πάμε λίγο για να ανοίξουμε το θέμα της δομής στη Θεσσαλονίκη, που έχουμε και μια σημαντική μαρτυρία. Κυρία Βαρελά, εγώ έχω ένα εύλογο ερώτημα. Είστε δικηγόρος. Και ένα εύλογο ερώτημα που το έχουμε όλοι μας, όσοι μας σταματούν στον δρόμο, εμένα, την Ευλαμπία, το οικογενειακό μας περιβάλλον. Ρε παιδιά, αφού ακούγονται τόσα με την Κιβωτό, για να κλείσουμε λίγο το θέμα της Κιβωτού, ακούγονται τόσα. Υπάρχουν αυτές οι καταγγελίες. Είτε τις κάνουν σε εμάς, στους δημοσιογράφους, και βγαίνουν στα κανάλια κάποιοι και καταγγέλνουν, βρήκα το θάρρος. Άλλοι που έχουν πάει στην αστυνομία και έχουν κάνει επίσημη καταγραφή, εισαγγελικές αρχές, συνήγορος του πολίτη. Γιατί δεν έχει κληθεί κάποιος από την Κιβωτό? Είτε πρόκειται για τον πατέρα Αντώνιο, αν ευσταθούν όλα αυτά για τον πατέρα Αντώνιο, οι καταγγελίες είναι με ονοματεπώνυμο από τα παιδιά. Με ονοματεπώνυμο. Φταίει ο Σκιάδη μας, φταίει η Ρεύη, φταίει η Βαρελά. Γιατί δεν έχει κινηθεί ακόμα δικαιοσύνη, τι περιμένει, να δέσει καλύτερα την υπόθεση? Γιατί εγώ δεν σας λέω να φωνάξουν κάποιον να τον πάνε στη φυλακή, να τον φωνάξουν, να τον πούνε τι απαντάτε σε αυτό. Στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, ο εισαγγελέας ανηλίκων καλεί. Και είδαμε ότι έχει καλέσει ήδη πάρα πολλούς μάρτυρες ήδη. Mm-hmm. Το στάδιο με το οποίο αποφασίζει ο εισαγγελέας να καλέσει τους μάρτυρες και το κριτήριο δεν μπορούμε εμείς να το γνωρίζουμε και για ποιο λόγο δεν έχει καλέσει ακόμα τα συγκεκριμένα πρόσωπα που όλοι περιμένουμε. Προφανώς είναι αυτή η δική του διαδικασία και τακτική την οποία δεν μπορούμε να γνωρίζουμε γιατί την ακολουθεί. Βάλτε μια ανωτελεία. Ναι, είναι εύλογο ερώτημα. Άλλοι συνάδελφοί μας εδώ έχουν εκφράσει την άποψη ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να έχει κληθεί για να δώσουν κάποιες εξηγήσεις. Απλώς σας λέω, το αντιλαμβάνεστε και εσείς αυτό.